Στους δρόμους του Ηρακλείου, πεζοί και οδηγοί δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η οδός Ηρακλή. Δεν θέλω αυτό το χάλι και τη βρωμιά. Εμείς καθαρίζουμε γύρω-γύρω να είναι καθαρά και θα έχουμε και αυτό το πράγμα. Είσαμε ένα υπεύθυνο και του λέω δεν μπορώ. Είμαι άρρωστος, είμαι 85 χρόνο και έχω το γκαράζι κενό. Βάλε κάτι, βάλε μια λαμαρίνα, περνάμε. Λέει καλά θα το τακτοποιήσω. Και μια εβδομάδα τώρα τίποτα. Το έργο ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο και σύμφωνα με τις αναφορές των περίοικων έως τις γιορτές των Χριστουγέννων προχωρούσε κανονικά. Ωστόσο από τις αρχές Ιανουαρίου ο κεντρικότερος δρόμος της περιοχής Κορώνη Μαγαρά σκάβεται αλλά δεν αποκαθίσταται με τα έργα να διακλαδίζονται και στις παρακείμενες οδούς. Ορισμένες φορές επιταχύνουνε, ορισμένες φορές όχι. Αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει είναι το ότι περνάνε, έχουν κάνει τις εργασίες, προχωράει το έργο να πάει παραπάνω, αλλά αφήνουν πάρα πολλά υπολείμματα πίσω τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει ο κόσμος. Προχθές χάλασε για το νερό εδώ, έκανανε ζημιά στο νερό και έτρεχε Σαββατοκύριακο, ενώ ενημερώσαμε μια κυρία εδώ, στη ΔΕΙΑΗ, και τελικά ήρθανε άμα πέρασε το Σαββατοκύριακο για να φτιάξουν τη ζημιά. Κανονικά θα έπρεπε να έχει τελειώσει αυτό το έργο, γιατί είναι ταλαιπωρία και για τους οδηγούς και μπορεί να γίνουν και ατυχήματα, διότι έχει στενέψει ο δρόμος και είναι επικίνδυνο. Σήμερα μίλησαμε τον απέναντι, το συνεργείο, και έπεσε ο πατέρας του προχθέν το μηχανάκι, παραπάτησε και πάνε πατήσει κάτω και μπαίνει σε ένα λάκκο το πόδι του, είχε νερό και το σπάσε. Είναι στο κρεβάτι. Εδώ, σε αυτόν τον δρόμο. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, η οδός Ηρακλή είχε μετατραπεί σε ποτάμι. Προχθές με τις βροχές, έβγαινα από το μπαλκόνι και όπως ακούγεται ένας καταράχτης, όπως έτρεχε το νερό σε ποτάμι, έτσι, οι πέτρες, τα νερά, θολά νερά. Το θέμα έχει απασχολήσει και τα social media, με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων να παίρνει θέση, απαντώντας σε σχετική ανάρτηση. Είναι πραγματικά ανησυχητικές οι εικόνες, αλλά φαίνεται να έχει ξεπληθεί το υλικό επείχωσης από τη βροχή. Πρέπει να βελτιωθεί η περίφραξη, γιατί το έργο είναι σε εξέλιξη και πρέπει να αποτρέπεται ο κίνδυνος για πεζούς και οχήματα. Αναφέρει χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο. Μάλιστα, όπως ο ίδιος δηλώνει, έχει προχωρήσει ήδη από τις 6 Φεβρουαρίου σε ενημέρωση τόσο του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΙΑΗ κ. Παπά Ματθεάκη, όσο και του Προέδρου της Υπηρεσίας Γιώργου Βουρεξάκη. Δεν βλέπουμε όμως σήμερα να έχει εργασίες. Τίποτα. Συνήθως όταν βρέχει δουλεύουν. Πάντως, φαίνεται πως παρά την ταλαιπωρία, οι πολίτες δεν χάνουν την εφευρετικότητά τους και προκειμένου να προστατευθούν από τις λακκούβες, τις μετατρέπουν σε οικαστικές παρεμβάσεις.